Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό είναι ένα βίντεο vlog. Όλο βίντεο vlog κάνω τελευταία. Θα με βαρεθείτε στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Όπως βλέπετε είμαι στο καινούργιο το σπίτι που μετακομίσαμε. Και θα στάρω να δω το φωτισμό. Δεν φοράω καθόλου make-up, βέβαια. Γιατί είναι 8:50 το πρωί και μόλις ξύπνησα. Βασικά δεν ξύπνησα μόλις τώρα, έχει ξύπνησα σε 6,5 ώρα. Αλλά δεν πρόκειται να βαφτώ από τώρα, ούτε να ταιριαστώ, ούτε να ετοιμαστώ. Γιατί λέω να την ξαναπέσω. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω. Λοιπόν, τι θέλω να πω, γιατί κάνω αυτό το βίντεο. Στην αρχή της εγκυμοσύνης, με τη μετακόμιση, με την αλλαγή που είχα στα ψυχολογικά μου και κυριότερα με το γεγονός ότι είχα μια μόνιμη ιδέα και όρεξη για ξέρασμα. Λοιπόν, δεν είχα όρεξη να κάνω βίντεο tutorial και δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ομορφιά, βασικά φρίκαρα. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου η ομορφιά. Αλλά μόλις μπήκα στον 5ο μήνα, έπαθα έτσι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Και βάφουμε κάθε μέρα, ταιριάξα τα καλλιτικά μου. Ίσως αυτό φταίει ότι μετακόμισα, ταιριάξα τα καλλιτικά μου, τα έκανα έτσι ώστε να με βολεύουν, να τα βλέπω, να τα χαίρομαι. Και αποφάσισα και και γύρισα πάλι, ας πούμε, και άρχισα πάλι να βλέπω beauty videos και τους beauty gurus που παρακολουθούσα. Και εκτός αυτό ανακάλυψα και πολλές καινούργιες κοπέλες. Και βλέπω ότι έχει ψωμί δουλειά. Δηλαδή, έχει περισσότερο κόσμο τώρα που ασχολείται, έχει ενδιαφέρον. Sorry. Και έχει φάση. Οπότε, λέω να ξαναρχίσω να κάνω βιντεάκια. Τώρα τι έγινε όμως. Δάνεισα εγώ την κάμερά μου στον ξάδερφό μου, κάτω στην Αθήνα. Την πήρε μαζί του και τον τρίποδα και την κάμερα και τις κάρτουλες μου και όλα. Γιατί έλεγα δεν θα κάνω βίντεο και κάτι το χρειαζόταν. Αλλά τέλος πάντων, θα έρθει κάποια στιγμή, θα μου τη φέρει την κάμερα. Ή μπορεί να πάει ο αδερφός μου Αθήνα και να την πάρει μαζί του. Αλλά πιστεύω ότι αρχικά θα κάνω κάποια βιντεάκια είτε με τη webcam είτε με τη φωτογραφική μου μηχανή. Αλλά από ό,τι βλέπω σε αυτό το βίντεο, παρόλο που καταγράφω με τη webcam και δεν έχω κανένα τεχνητό φωτισμό και δεν είναι και ο καλύτερος φωτισμός, μπορώ δηλαδή να βρω και άλλο παράθυρο να πάω να σκεφτώ, ότι για μερικά βίντεο είναι τα μαμ, είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, για tutorial δεν λέει. Αλλά ούτως ή άλλως tutorial πολλά δεν έκανα. Περισσότερο παρουσίαζα προϊόντα, έκανα review σε προϊόντα και στις τάσεις, στις μόδες και αυτά. Επίσης, έχω και το άλλο το κανάλι, το ASMR. Και εκείνο θέλω να αρχίσω να κάνω βιντεάκια, γιατί έχω πάρα πολλές ιδέες, ειδικά σε εκείνο στα χαλαρωτικά. Και σε εκείνο δεν χρειάζεται κιόλας καλύτερη κάμερα. Βέβαια, έχω και την κάμερα του κινητού, η οποία είναι τέλεια, και μπορώ να χρησιμοποιήσω και εκείνη. Ειδικά για τα ASMR βιντεάκια, γιατί εκείνα είναι πιο περίεργα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είμαι στην φωτοκάμερα, να δεν χρειάζονται φωτισμό, είναι τη στιγμή η έμπνευση. Ενώ αυτά εδώ το μακιγιάζ και το vlog χρειάζονται περισσότερο στήσιμο, φαντάζομαι, πιστεύω. Τώρα. Γιατί είναι το ένα μάτι μου μεγαλύτερο από το άλλο. Πώς πάμε. Πόσο για αυτά γίνεται σήμερα. Λοιπόν, τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο για το μακιγιάζ. Ήθελα να πω κάποια σχόλια για κάποια βιντεάκια που είδα. Μ' αρέσει πολύ που βλέπω νέο αίμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που και όλο και περισσότερες κοπέλες δοκιμάζουν και μιλάνε και κάνουν και ράνουν. Γιατί τι γίνεται. Γιατί πέραν το ότι απομυθοποιούνται μέσα σε εισαγωγικά όλες αυτές οι διάσημες bloggers, youtubers, scatabers, παίρνουμε και περισσότερες απόψεις και υπάρχει πλέον, αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται και στην ελληνική YouTube community, κοινότητα δηλαδή, η δημοκρατία του ίντερνετ. Δηλαδή, όπως στο Facebook, ο κάθε πικραμένος λέει το μακρύ και το κοντό του και δεν μπορεί να λογοκριθεί
Βέβαια, δεν μπορεί να ασχοληθεί με τον κάθε πεκραμένο. Οπότε, αν είσαι προσεκτικό ή γενικά, αν γενικά παρακολουθεί, βλέπει τι τάσει να δημιουργούνται, άσχετα με τα κίνητρα από πίσω. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ όσον αφορά το YouTube, που σιγά σιγά έρχονται και άλλες κοπέλες. Γιατί τι γίνεται, γιατί υπάρχει ποικιλία. Υπάρχει ποικιλία στα προϊόντα, υπάρχει ποικιλία στις προτιμήσεις, υπάρχει ποικιλία στις απόψεις, υπάρχει ποικιλία στο γούστο, υπάρχει ποικιλία στο γεγονός ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον κάθε επικραμμένο, όπως θα έλεγα. Και έτσι δεν μπορούν να στείλουν προϊόντα δωρεάν σε κάθε κοπέλα που ασχολείται, ούτε μπορούν να τις καλούν σε event, οπότε παίρνεις και μια πραγματική, έτσι, ένα πραγματικό impression, μια πραγματική εντύπωση για αυτά που κυκλοφορούν και πώς κυκλοφορούν και γιατί κυκλοφορούν και τα λοιπά. Τώρα, όσον αφορά τα make-up trends, ας πούμε, βλέπω ότι ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα δεν ψωνίζει τόσο καλλιντικά, δηλαδή μακιγιάζ, όσο καλλιντικά περιποίηση δέρματος. Και αυτό μου κάνει πάρα πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι αν είχα 20 ευρώ π.χ. θα προτιμούσα να πάρω 2 κραγιόν και μια σκιά, παρά να πάρω ένα κραγιόν και 2 γαλακτώματα σώματος, ένα πράγμα για τα μαλλιά κτλ. Ενώ βλέπω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, ότι τα κορίτσια που δείχνουν, ας πούμε, τα προϊόντα που τους τελείωσαν και τα προϊόντα που τους άρεσαν και τα προϊόντα που αγόρασαν στα halls, βλέπω ότι τα περισσότερα είναι προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος και μαλλιών. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί, ξέρω, εγώ αυτό δεν το περίμενα. Ειδικά, ας πούμε, από νέα παιδιά, δεν το θεωρούσα καθόλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως επειδή εγώ ποτέ δεν έβαζα γαλακτώματα σώματος και τα λοιπά και κρέμες ξεκίνησα να βάζω σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή μετά τα 25, μου κάνει εντύπωση το ότι, και όζες, πολλές όζες, μου κάνει εντύπωση, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα μου πεις βέβαια, είναι και λογικό, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται πραγματικά, δηλαδή που τελειώνουν. Δεν δηλαδή βάζει ένα γαλακτώμα σώματος, θα σου τελειώσει ένα μέσα σε ένα μήνα. Ενώ η σκιά πώς θα σου τελειώσει. Άμα δεν παίρνει πολλά πράγματα, θα πει μια φορά για τη σκιά, θα πει δύο φορέ για τη σκιά. Τι να πει, 15 φορέ για την ίδια σκιά θα μιλά. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπουμε αυτή την ποικιλία των απόψεων, γιατί πλέον τα fake άτομα, δηλαδή τα άτομα που. Εντάξει, είναι αστείο βέβαια, για μένα είναι αστείο, γιατί υπάρχουν άτομα που δεν ψωνίζουν ποτέ τίποτα. Τα στέλνουν όλα οι εταιρείες και αν τυχόν πάρουν κάτι με τα λεφτά τους και τους βγει, ξέρω τι να πω, λιγότερο από αυτό που περίμεναν, το καταστάζουν το προϊόν, δηλαδή πω πω και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, ενώ όταν τους στέλνουν τζάμπα, δεν πάνε ένα μάπα το προϊόν, βρε, και μετά λένε, μα εγώ είμαι ειλικρινής, εδώ δεν είπα τη γνώμη για εκείνα και για τα άλλα, βρε. Είναι αστείο, παιδιά, είναι αστείο. Όπως λέτε, βέβαια, όλες και όλοι φαίνεται ποιος είναι ειλικρινής και ποιος δεν είναι. Και πολύ μου αρέσει που βλέπω να απομυθοποιούνται πάρα πολλά πράγματα σιγά σιγά και που βλέπω ανθρώπους που αξίζουν και προσπαθούν να συνεχίζουν να έχουν ανωδική και καλή πορεία στο YouTube και να βλέπω να έχουν περισσότερους subscribers και βλέπω άτομα που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν και τους αρέσει και βλέποντας τα βίντεο τους έχεις κάτι να κερδίσεις. Πέρα από την αλληλεγγύη, την YouTube-δική και την φορουμική που υπάρχει εδώ πέρα. Αυτά. Και εν ολίγη, θα επανέλθω δρυμύτερη. Δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμαστώ. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα ότι... πώς να το πω τώρα. Ότι θέλω και εγώ να κάνω subscribers ή ότι βλέπω την ίδια άνοδο και να μην φύγω από αυτό το τρένο, να μην κατεβώ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά νιώθω λίγο εγωίστρια, ρε γαμώτο. Δηλαδή, βλέπω ότι ασχολείται κόσμος, ας πούμε, με αυτό και μας βοηθάνε τα κορίτσια. Ναι, μας βοηθάνε. Γιατί, δηλαδή, μιλάμε μαλακίες, μας βοηθάνε. Δηλαδή, τώρα το κάνει για μας, ας πούμε, εγώ δεν το έχω πάρει ακόμα.
Αλλά έχω τρελαθεί να το βλέπω στα swatches και στα reviews που δεν λένε τα κορίτσια και έχω σχηματίσει άποψη. Ας πούμε, από την dupes μου λένε, μπορεί να τύχει να έχω την dupes. Δηλαδή, παίρνουμε κάποιες πληροφορίες, περνάμε καλά και διασκεδάζουμε. Και μιλάμε μαλακές, κουραδεύουμε και βρικάζουμε και γελάμε και χαχαχά που ξυπνάει κάτι να μέσα μας και εντάξει, ξέρετε τι γίνεται. Αλλά είμαι εγωίστρια γιατί εγώ διασκεδάζω, αλλά δεν προσφέρω σε αυτή την κοινότητα, καταλάβατε. Δηλαδή, όταν σχόλια έχω, μπαίνω πλέον στη διαδικασία να αφήνω. Και αυτό είναι λάθος. Δεν είναι λάθος, αλλά είναι εγωιστικό. Και δεν έχω μάθει εγώ να λειτουργώ έτσι. Και είπα να ξανασκήσω να κάνω βίντεο. Τώρα, βέβαια, κάνοντας βίντεο, έχει μια μεγάλη διαδικασία που θα το κάνεις έτσι, να το ανεβάσεις, να απαντάς στα σχόλια, να νευριάζεις με τον κάθε πικραμένο, να χαίρεσαι με. Δηλαδή, είναι. Για μένα που έχω αρκετό καιρό στο YouTube, πιστεύω, και έχω κάνει αρκετά βιντεάκια και το ευχαριστήθηκα εύκολα το μεράκι μου, ας πούμε. Και αυτό φαίνεται γιατί όταν έμεινα έγκυος, έκανα την αποτοξίνωση μου, δεν το ήθελα πλέον. Είναι λίγο έτσι, το σκέφτομαι. Βέβαια, ένα από τα θετικά, όταν σταμάτησε το YouTube, σταμάτησε να με λένε τρελή όλοι γύρω μου, αλλά γιατί εδώ στο χωριό, μόλις κάνω βιντεάκι, θα το δουν ρε παιδί με στη χωριανή μου και ξεφκάρκακα, θα κορυδεύουν τι ώρε μετά. Πώ είναι έτσι αυτή, να τι μα είπε πάλι, χάχαχαχα, θα πα στην καφετέρια να πιω ένα καφέ, ήρθε η τρελή, α, φέρε μα τα πινέλα. Πέφτει πολύ δούλεμα, α πούμε, που δεν μπορείτε να το φανταστείτε, εσεί που ζείτε σε πόλη. Και εσεί που είστε λίγο πιο κλειστοί χαρακτήρε, γιατί εγώ επειδή είμαι. Να πω ανοιχτό κόλο και προσβληθούμε τώρα, έγκυο γυναίκα, δεν κάνει limited, αλλά επειδή είμαι ανοιχτό βιβλίο. Έτσι, το καθένα μου λέει το μακρύ και το κοντό του. Δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Μέχρι που θα τα πάρω στο κανένα καμία μέρα και το συχτηρίσω. Αλλά εντάξει, συνήθως δεν συχτηρίζω πολύ. Σπάνια. Έχω χιούμορ, το βλέπω με χιούμορ. Ή απλά δηλαδή του ξέρω γιατί σκεφτό ότι είναι γκαγκά κάποιοι και δεν δίνουν σημασία. Τέλος πάντων. Νιώθω εγωίστρια, αλλά την άλλη είναι και ζόρι. Και τώρα λέω θα έχω χρόνο με το μωρό και με τα λοιπά. Αλλά και γιατί δεν το κάνω. Όσο μπορώ θα το κάνω. Δεν νομίζω ότι θα παρεξηγήσει κανένα. Σιγά, κλάει. Ποια είμαι τέλος πάντων. Ποια είμαι τέλος πάντων. Τι άλλο να σας πω, γιατί αυτό είναι γενικό βίντεο. Θα σας πω ότι τα σκυλάκια μου έχουν εξελίξει. Τα σκυλάκια μου. Γιατί μιλάω μόνο για το παιδί και τα παιδιά. Δεν μιλάω για τα σκυλιά, φαντάσου τώρα. Αλλά έχω εξελίξει τα σκυλάκια μου. Έχω ένα θετικό. Η Κορίνα υιοθετήθηκε από τη θεία του Παντελή και περνάει τέλεια. Είναι Θεσσαλονικιά και κάνει βόλτες. Είναι Αριστοτέλους κάθε μέρα για καφέ. Ναι, το κορινάκι μου. Και είναι πανέμορφο, κουκλί και όλοι το χαϊδεύουν και το αγαπάνε. Και πήγα να το δω και. Έχει ύφος. Δεν πειράζει, είναι στο καλά και έχει ύφος. Η Σούζη μου θα στηρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Γιατί πάλι έχει ανεμογκάστρι, δηλαδή έλεος πια. Τα παιδιά της Σούζης μεγάλωσαν στην Πεθρά μου, είναι τελείως τρελά. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι σκυλιά, νομίζουν ότι είναι άνθρωποι. Ανεβαίνουν στα κεραμίδια, τραπέζια. Έχουν περίεργα χούγια, ρε παιδί μου. Δεν είναι σκυλιά. Τέλος πάντων, εκείνα δεν θα τα δώσω Παντελή, τα έχει στα παιδιά του. Μετά, ο καυκούλης μου, που είναι στη μαμά μου, έχει γίνει τεράστιος. Θα κάνω κάποιο βίντεο, θα σας το δείξω, γιατί πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ ωραίος. Και σήμερα, αύριο, θα πάει να τεκνοποιήσει. Μας ζήτησε ένας που έχει μία καυκασίνα να τον στείλουμε να κάνει σεξ. Εγώ δεν θέλω. Σαν μαμά αγοριού, δεν θέλω το παιδί μου να πάει εκεί, δεν θέλω να το δώσω σε αυτήν. Αλλά δεν θα παραλογήσω άλλο. Θα κάνω τον πικί ψιλοκομμένο, γιατί θα με πάρει στο ψηλό ο κόσμος όλος και... Σκύλωση. Πρέπει να κάνει και αυτός σεξ. Τέλος πάντων, αρχίζει να μην τον μοιάζουν πολύ τα παιδιά και μετά μου λένε ότι είναι πιο ωραία από τον κάφτε γιατί θα τα πάρω στο κρανίο. Θα τον στείλω και αυτόν. Μετά και ένα δυσάρεστο. Η Ροζίτα μας, η Ρόζα μου, είχα ένα σκύλι 12 χρονών. Πέθανε. Δηλαδή την κάναμε ευθανασία την καημένη. Γιατί ήταν χάλια και είχε χρόνια, είχε νεφρική ανεπάρκεια βασικά και έπαθε και πιομήτρα. Και δεν μπορούσαμε να την εγχειρίσουμε για την πιομήτρα, επειδή είχε την νεφρική ανεπάρκεια. Και το σκυλί επιδεινώθηκε πάρα πολύ άσχημα, έγινε. Και αναγκαστήκαμε να το κάνουμε ευθανασία για να μην υποφέρει, γιατί θα υπέφερε πάρα πολύ. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, αλλά επειδή
ήμουν έγκυος, ας πούμε, 3 με 4 μηνών τότε που έγινε αυτό. Α, τι γίνεται, σβήνει ο υπολογιστής μου. Ωραία, επανήλθε. Επειδή ήμουν 3 με 4 μηνών, έτσι απομακρύνθηκα λίγο από το συμβάν. Δεν, ούτε πήγα εκεί, ούτε την είδα, δεν ήθελα. Τα κανόνισε όλα αυτά ο Παντελής. Αλλά τώρα ναι, είναι αυτό, ας πούμε, το θέμα. Όλα τα άλλα τα σκυλάκια μου είναι μια χαρά. Θα σας κάνω ένα βίντεο με τα σκυλιά μου, να τα δείτε, και θα πάω και στο χωράφι να σας δείξω και τα σκυλιά που έχει ο Παντελής. Σκεφτόμαστε με τον Παντελή να κάνουμε ξενοδοχείο σκύλων, σαν δουλειά. Να αφήσει την καφετέρια δηλαδή και να κάνουμε ένα μέρος, το οποίο να φιλοξενούμε επιπληρωμή βεβαίως, σκυλιά όταν τα αφεντικά τους θέλουν να φύγουν και δεν έχουν που να τα αφήσουν. Πείτε μου τι πιστεύετε για αυτή την ιδέα. Αν έχετε τίποτα άλλες ιδέες κτλ. Αν θεωρείτε την ηλικιότητα. Γενικά, ας πούμε, πείτε μου ιδέες. Γιατί εφόσον ασχολιόμαστε που ασχολιόμαστε με τη σκυλιά τόσο πολύ, σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι επαγγελματικά. Εσείς τι πιστεύετε αυτό. Και αυτά. Έχω φτάσει στα 16 λεπτά. Θα κλείσω αυτό το βίντεο vlog. Και το επόμενο βίντεο θα είναι βίντεο με κανονικά θέματα, μικρά βίντεο που θα αφορούν το μακιγιάζ, είτε στο άλλο κανάλι μου, ASMR. Αυτά. Θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.